Αψηφώντας τον κίνδυνο της σύλληψης και φωνάζοντας το σύνθημα «Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ», χιλιάδες υποστηρικτές του Αλεξέη Ναβάλνη αποτείουν τον ίστατο φόρο τιμής στον ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης. Η νεκρόσιμη ακολουθία του Ναβάλνη τελέστηκε στην εκκλησία της εικόνας της μητέρας του Θεού στη Μόσχα. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, είχε προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη συγκέντρωση σε υποστήριξη του Ρώσου αντιφρονούντα θα συνιστούσε παραβίαση του νόμου. Ο Ναβάλνη πέθανε ευνηδίως στις 16 Φεβρουαρίου, σε ηλικία 47 ετών, σε ρωσική σοφρονιστική αποικία στην Αρκτική, υπό συνθήκες που δεν έχουν αποσαφινιστεί. Οι συνεργάτες του, καθώς και η Δύση, κατηγορούν τον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι ευθύνεται για το θάνατό του, κάτι το οποίο αρνείται το Κρεμλίνο. Δεκάδες μέλη των δυνάμεων της τάξης έχουν αναπτυχθεί κοντά στην εκκλησία. Οι αρχές έχουν φράξει με μεταλλικά κυκλειδώματα το δρόμο που οδηγεί στο ναό από το κημητήριο. Σχεδόν 400 άνθρωποι συνελήφθησαν από την αστυνομία τις μέρες που ακολούθησαν το θάνατο του Ρώσου αντιφρονούντα στη διάρκεια αυθόρμητων διαδηλώσεων στη μνήμη του.